Καλησπέρα σε όλους. Κάνω αυτό εδώ το βιντεάκι λίγο πριν αναχωρήσω για ΣΕΠ να δω το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Έχουμε και οι δύο ελληνικές ομάδες απόψε, Ολυμπιακός και αύριο Παναθηναϊκός, να κάνουν το 2 στα 2. Τις θέλουμε στα playoffs, τις θέλουμε ανταγωνιστικές. Όμως θέλω λίγο να συζητήσουμε κάποια θέματα που έχει ο Παναθηναϊκός και μια πληροφορία που έχω. Προβληματίστηκα χθες με τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ, όχι λόγω της απόδοσης και το πόσο δύσκολα κέρδισε η Τζαλγκύρη. Συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν κάποια σκληρά μάτς που κάνεις λάθη, δεν βάζεις τις βολές και πρέπει να γίνεις scrappy και dirty για να κερδίσεις. Προβληματίζομαι πάρα πολύ με τα λεπτά που παίζει ο Μίτογλου στο 4, 38 λεπτά πάλι χθες. Θα δούμε πώς θα παίξει και αύριο και αυτός και ο Γκριγκόνης που παίζουν πάρα πολλά λεπτά. Η πληροφορία μου λοιπόν είναι ότι αυτοπροτάθηκε στον Παναθηναϊκό μέσα από το manager του ένας πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Και έτσι μου κέρδισε λίγο το ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι μια low risk κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Επειδή συζητάμε και με τον Αραβατινό συχνά αν πρέπει να κάνει μεταγραφή, αν πρέπει να πάρει παίχτη και ούτω καθεξής, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να φέρεις και ένα τόσο ξένο στην ομάδα, να τον πληρώσεις πολλά λεφτά, να χρειαστεί να του δώσεις χρόνο για να τον εντάξεις στην ομάδα, να μάθει την Ελλάδα, να μάθει την ελληνική πραγματικότητα. Ενώ ο Βλάντο είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τον Παναθηναϊκό, ξέρει την πραγματικότητα της Ευρωλίγκας, μπορεί να παίξει off-ball, μπορεί να σου δώσει λεπτά στο 3 και στο 4. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση χαμηλού ρίσκου για τον Παναθηναϊκό, low risk, high reward. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στα αποδυτήρια, ένας βετεράνος, ένας έμπειρος παίχτης, θα μπορεί να βοηθήσει τους ξένους και να τους πει, ξέρω εγώ, ότι άμα παίζει με τον Άριο, το Ολιόπουλος πηγαίνει δεξιά. Είναι ένας παίχτης που θα δώσει φθηνά, δηλαδή δεν θα κοστίσει πολύ αυτή η μεταγραφή, θα δώσει ποιοτικά λεπτά στον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως ένα quick fix θέλει ο Παναθηναϊκός, 2 μήνες μέχρι να γυρίσει ο Παπαπέτρου, μέχρι να γυρίσει ο Χουάντσο. Οπότε δεν υπάρχει και λογική στο να πάει να κάνει μια άλλη εγχείρη μεταγραφή και να φέρει π.χ. έναν παίχτη τύπου Κόλσον από την Γκαλατασαράι. Επομένως, κάνω αυτό το βιντεάκι εδώ πέρα για να σας πω ότι η πληροφορία μου είναι ότι ο Γιάνκοβιτς αυτοπροτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, που την έννοια ότι δεν είναι ένας παίχτης που θα θέλει την μπάλα, δεν είναι ένας παίχτης που θα πει ήρθα εδώ, θέλω να παίζω. Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι έμπειρος, είναι βετεράνος, θα βοηθήσει στα αποδυτήρια. Είναι καλός spot shooter, είναι σκληρός, παίρνει rebound, έχει παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει μέσα από το post, μπορεί να τον βάζει στην Α1. Και επειδή φαίνεται ότι ο coach Αταμάν προς το παρόν τουλάχιστον δεν εμπιστεύεται και πάρα πολύ το Ματζούκα, θεωρώ ότι είναι μια low risk και πιθανή καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό να υπογράψει τον Γιάνκοβιτς.